Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σημείο καμπής για την ελληνική οικονομία θα σημάνει έξοδος της χώρας στις αγορές. Η έκδοση νέου ομολόγου θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ για το πραγματικό ενδιαφέρον που υπάρχει για την χώρα μας, όσο και για το πόσο μετράνε το ρίσκο χώρας οι επενδυτές. Αυτό έχει μεγάλη σημασία τόσο για τις τράπεζες όσο και για τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, το σύνολό τους, που εξετάζουν το ενδεχόμενο να βγουν και αυτές σύντομα στις αγορές μετά από την Ελλάδα. Μια επικείμενη επιτυχής έκδοση που θα συνοδευτεί από υπερκάλυψη της προσφοράς αλλά και ένα σχετικά χαμηλό επιτόκιο θα δώσει σήμα και για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπορούν πλέον να αναζητήσουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό. Γραβασάκια από τον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης και μάλιστα με αναδρομική ισχύ θα λάβουν σήμερα για πρώτη φορά 50.000 επαγγελματίες που πραγματοποίησαν έναρξη δραστηριότητας το 2017 ή είχαν κλείσει τα βιβλία τους πέρσι και κάνανε επανέναρξη φέτος. Επιπλέον, επαγγελματίες που λόγω διπλοεγγραφών και λαθών δεν είχαν λάβει μέχρι σήμερα ειδοποιητήρια για πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών καλούνται να τις καταβάλουν και μάλιστα αναδρομικά. Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ θα αναρτηθούν σήμερα τα ειδοποιητήρια Ιουνίου με τις εισφορές που πρέπει να πληρώσουν έως τις 31 Ιουλίου σχεδόν 1,5 εκατομμύριο συνολικά ασφαλισμένοι, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες. Η Εθνική Τράπεζα έχει προχωρήσει σε συνεργασία με 3 κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης από τη Μακεδονία, το Fleming από την Αττική και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας από την Κρήτη. Στόχος της Εθνικής είναι να συμβάλλει και μέσα από αυτή τη συνεργασία στη χρηματοδότηση, την ανάκαμψη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, στη βάση όμως ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, διεθνοποιημένου και ανταγωνιστικού. Τα 3 ερευνητικά ιδρύματα είναι από τους πλέον διεθνοποιημένους οργανισμούς της χώρας, με προνομιακή πρόσβαση στη διεθνή αγορά, με σπουδαίο και αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο με συνεισφορά στην παγκόσμια καινοτομία σε τομείς όπως η ανοσολογία, η μοριακή βιολογία, η πληροφορική, τα δίκτυα μεταφορών, η τηλεματική και η αγροβιοτεχνολογία. Αυτόν τον πλούτο διασυνδέσεων τεχνογνωσίας και παραγόμενης καινοτομίας επιδιώκει να παντρέψει η εθνική με την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και τον αναγκαίο νέο προσανατολισμό της οικονομίας. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον γενικό δείκτημα να κυμαίνει 856,79 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,38%. Τοτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.